Κυκλάδων θέα στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε με τους ανταποκριτές από τα νησιά μας, να μάθουμε τα πιο πρόσφατα νέα. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής φιλοξενούμε την συνάδελφο, την κυρία Μαρία Μελεΐση από το Άνδρος Πόρταλ, για να μας δώσει τις πρώτες ειδήσεις από το νησί της Άνδρου για αυτές τις τελευταίες ημέρες. Κυρία Μελεΐση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα, μια χαρά. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Χαίρομαι και εγώ το ίδιο, να είστε καλά. Θα μπορούμε να μαθαίνουμε από την εκπομπή μας τα νέα της Άνδρου. Βέβαια, κάθε Πέμπτη θα είμαστε εδώ να σας ενημερώνουμε για τα τελευταία νέα. Ωραία, σας ακούμε. Λοιπόν, ακέφαλο πτώμα σε κατάσταση προχωρημένης ύψης ξεβράστηκε την Κυριακή το απόγευμα στην παραλία του Μπατζίου. Η σωρός εντοπίστηκε από κάποιο κάτοικο της περιοχής, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως το λιμεναρχείο. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σωρός του άτυχου συνανθρώπου μας βρίσκονταν στη θάλασσα για τουλάχιστον ένα μήνα, αφού λόγω της προχωρημένης ύψης το πτώμα ξεβράστηκε διαμελισμένο και σχεδόν σχελετωμένο. Από το πρώτο λιμενικό τμήμα της Άνδρου, που διενεργεί προανάκριση, προαναγγέλθηκε η διενεργασία διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, όπου στάλθηκε τελικά η σωρός το πρωί της Δευτέρας. Αποκύκλωση του λιμενικού σώματος πάντως δεν αποκλείεται να προκύπτει για κάποιον μετανάστη. Μάλιστα. Ίσως με τον καιρό ξεβράστηκε το ναι, πτώμα, ακόμα έτσι. Η αλήθεια είναι δεν μας έχουν ενημερώσει. Δεν ξέρουμε ακόμη, ναι. Περιμένουμε και εμείς νεότερα. Το δικαστική εξέταση να γίνει, στα μάτια, έτσι. Ναι, προφανώς ο άτυχος, τέλος πάντων, δεν γνωρίζουμε. Αν δεν γνωρίζουμε αν είναι άντρας ή γυναίκα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα κάτι σίγουρο. Οι κασίες λένε για γυναίκα, αλλά δεν είναι σίγουρο. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ακόμα. Μάλιστα. Προφανώς κάπου αλλού το πτώμα, το μάλλον έγινε ο πνιγμός και με τα ρεύματα μεταφέρθηκε στην Άνδρο. Προφανώς, γιατί είναι αρκετό καιρό, θα ήταν αρκετό καιρό μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα. Έχουμε κάποια άλλη είδηση? Έχουμε και άλλες ειδήσεις βεβαίως. Στο Βερολίνο και στο Παρίσι ταξιδεύει η Άνδρος μας, συμμετέχοντας σε δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις κατά την ομπρέλα της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Η πρώτη έκθεση είναι στο Βερολίνο, που γιορτάζει την 50η της επέτειο και σύμφωνα με τους διοργανωτές αναμένεται να έχει τόσο επιτυχία όσο ποτέ, καθώς αναμένονται περίπου 10.000 εκθέτες και περισσότερες από 180 χώρες. Η έκθεση ξεκίνησε την Τετάρτη, 9 Μαρτίου, και ολοκληρώνεται στις 13, και όπως αναφέρεται, η μεγαλύτερη αύξηση εκθετών παρουσιάζεται από νέες αγορές όπως η Ασία. Mm-hmm. Μετά το Βερολίνο, η Άνδρος θα δώσει το παρόν και στη διεθνή έκθεση Salon Mondial de Tourisme το 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από τις 17 έως και τις 20. Ο φετινός βασικός προσανατολισμός συγκεκριμένης έκθεσης είναι αναζήτηση νέων προορισμών και νέων θεματικών και καινοτόμων τουριστικών προϊόντων, όπως εκπαίδευση, εινογνωσία, οικοτουρισμός, τουρισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες, καινοτομία στον πολιτισμό, αλλά και οικογενειακές διακοπές στην Ήπεθρο. Mm-hmm. Σημαντική είδηση και αυτή, έτσι, όπως και η Σύρος, η οποία είχε... Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ τον κύριο Αρβανίτη που μας είπε ότι πήραμε μέρος σε δύο εκθέσεις. Σερβία και... Βουκουρέστη και Βελιγράδι. Να σε ρωτήσω κάτι, Μαρία. Στην Άνδρο, σε τι εθνικότητας, έτσι, τουρισμό στοχεύετε? Δηλαδή, έχετε κόσμο από ποιες χώρες περισσότερο? Έχουμε πολλούς από τη Γαλλία, από την Ολλανδία, από την Ιταλία. Έχουμε πολύ ανεπτυγμένα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είμαστε ο τρίτος προορισμός ο οποίος έχει πιστοποιημένα μονοπάτια. Οπότε όλο το χρόνο έχουμε κόσμο πατητές, ο οποίος παραδοσιακά μονοπάτια. Βέβαια. Οπότε και για να έχετε παρουσία στο Βερολίνο, στοχεύετε και στη γερμανική αγορά. Αυτό καταλαβαίνω. Σαφώς. Είναι ένα κοινό που μας ενδιαφέρει. Υπάρχει μένα, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο πλήθος όσο ας πούμε των Γάλλων ή των Ολλανδών ή των Άγγλων. Το λέω αυτό γιατί οι Γερμανοί συνήθως δεν προτιμούν ιδιαίτερα τις Κυκλάδες εδώ, είτε εμάς. Έχουν άλλα. Αυτό με την παρουσία μας να αλλάξει και να. Βέβαια. Ότι αξίζει τον κόπο να επισκέφτονται όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Εκεί στοχεύετε και πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε κάποια άλλη είδηση από την Άνδρο? Έχουμε ακόμα δύο ειδήσεις. Mm-hmm. Η μία είναι επίσης καλλιτεχνικού περιεχομένου. Στο φεστιβάλ, το 18ο φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, θα πάρουμε μέρος και φέτος εμείς. Πρώτη συμμετοχή στην κατηγορία περιτέχνης, μέσα από την οποία αναδεικνύονται διάφορες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας, είναι η ταινία Άνδρος της Μαρίνας Καραγάτση και του Βαγγέλη Λουκίσα. Το ντοκιμαντέρ αποτυπώνεται σπάνια στιγμιότυπα από την Άνδρο τη δεκαετία του 70, όπως τα κατέγραφε με το φωτογραφικό της Φακό, η κόρη του συγγραφέα Καραγάτση και τη ζωγράφου Νίκης Καραγάτση. Να σημειώσουμε ότι στην Άνδρο αποτέλεσε πηγή έμπνευση για τη Μαρίνα Καραγάτση, η οποία αφιέρωσε στο κυκλαδίτικο νησί τρία κιόλας έργα της.
πλήθινες εικόνες της Άρδρου, μαρμάρινα τέμπλα στην Άρδρου τον 19ο αιώνα και κτητορικές πλάκες της Άρδρου. Μάλιστα. Είναι εξίσου μια. Ελπίζουμε να έχουμε και κάποια διάκριση σε αυτό. Το ευχόμαστε. Να σε ρωτήσω, από εκδηλώσεις το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας έχετε κάτι προγραμματίσει? Έχουμε αρκετά στο νησί, σε όλα τα μέρη, και στη χώρα και στο Γάβριο και στο Κόρφι, στον Πατσί. Υπάρχουν εκδηλώσεις τόσο για τα παιδιά όσο και για τους μεγαλύτερους, για τα μεγαλύτερα παιδιά. Υπάρχουν παραδοσιακά κούλουμα, υπάρχουν αποκριάτικα πάρτι, mm-hmm. θα γίνει καρναβάλι την Κυριακή και στη χώρα και στο Κόρφι. Α, μάλιστα, πολύ σημαντική είδηση. Οι δράσεις είναι αρκετές. Προσπαθούμε πάντα και κάθε χρόνο για όσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις. Ωραία. Και τέλος, να κλείσουμε μία τελευταία είδηση, η οποία είναι για την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 8 μηνών, την οποία έχει ανακοινώσει η ΔΔΕ. Είναι για δύο θέσεις, οι οποίες έχουν ως ειδικότητα ηλεκτρολόγων εναέριων υπόγειων δικτύων. Οι αιτήσεις ξεκινάνε από αύριο 11 Μαρτίου και ολοκληρώνονται στις 21 Μαρτίου. Μάλιστα. Τι διάρκεια είπες είναι? Αυτό είναι οχτάμινο. Είναι οχτάμινα, ναι. Είναι οχτάμινα, είναι δύο θέσεις. Υπάρχουν και άλλες Κυκλάδες. Τώρα δεν γνωρίζω δυστυχώς τον ακριβή αριθμό θέσεων στις υπόλοιπες Κυκλάδες. Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Για την Άνδρο πάντως είναι δύο θέσεις. Για την Άνδρο είναι δύο θέσεις. Και μέσα στο site της ΔΔΕ μπορούν να βρουν πληροφορίες ενδιαφερόμενοι. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Πέμπτη, έτσι. Να είστε καλά, θα είμαστε επί στο ραντεβού. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα στην Άνδρο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Μελέης ήταν από το Άνδρο. Ήταν η πρώτη μας επαφή με την Άνδρο. Είπαμε ότι σιγά-σιγά. Θα την έχουμε μόνιμη συνεργάτη από εδώ και πέρα. Σιγά-σιγά θα έρχονται περισσότεροι ανταποκριτές για να καλύπτουμε όσο το δυνατόν. Και να μαθαίνουμε και τις ειδήσεις από όλα τα νησιά. Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα. Σε λίγο νομίζω θα πάμε σε άλλο νησί. Θα πάμε στην Πάρο, στον κύριο Τάσο Σκαραμαγκά. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή σε λίγο. Σταμάτη στην Πάρο, που να σου πω ότι πριν από λίγες μέρες ξεφάντωσε η Νάουσα σε καρναβαλικούς ρυθμούς. Άλλωστε, οι μέρες είναι τέτοιες που ένα-ένα τα νησιά. Έκαναν καρναβάλι νωρίτερα εκεί. Από ό,τι βλέπω εδώ από το παριανοστύπος.gr, πραγματοποιήθηκε, ήταν μια εκδήλωση αυτή. Αποκριάτικη παρέλαση, μάλιστα, αναφέρει το παριανοστύπος.gr στην πλατεία της Νάουσας. Υπάρχει σχετικό βίντεο, το οποίο νομίζω μπορούμε να το δούμε από το παριανοστύπος.gr, κύριε Ρούσο, και μετά να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον ανταποκριτή μας από την Πάρο, τον κύριο Τάσο Καραμαγκά, να μας πει περισσότερα. Νομίζω το έχουμε το βίντεο, έτσι. Είχε συμμετοχή αρκετή από ό,τι βλέπω. Ναι, είχε πάρα πολύ συμμετοχή. Θα το δούμε το βίντεο. Καρναβάλι λοιπόν της Νάουσας Πάρου, έτσι βλέπω εδώ. Δεν ξέρω, κύριε Ρούσο, το έχουμε το βίντεο. Θα δούμε λοιπόν σε λίγο. Λίγη υπομονή. Θα το δούμε, εντάξει. Α, προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Να, έχουμε εικόνα. Να παραμείνουμε για στην Πάρο και να μάθουμε και άλλες ειδήσεις από το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον ανταποκριτή από το νησί, τον Τάσο Καραμαγκά. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα από Πάρο. Όλα καλά. Πώς είμαστε σήμερα, όλα καλά? Μια χαρά, εσύ? Λοιπόν, ωραία. Σε ακούμε. Λοιπόν,
να έρθουμε λιγάκι σε ένα θέμα που είχα αναφέρει τις προηγούμενες, στις προηγούμενες επικοινωνίες μας. Είναι ο αστυνομικός σταθμός της Νάουσας, που οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Ερμαλένιος, εξέδωσαν ένα δελτίο τύπου, μια ανακοίνωση τις τελευταίες μέρες, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας λένε ότι ο αστυνομικός σταθμός της Νάουσας θα επαναλειτουργήσει. Τη διαβίωση, λέει, αυτή την έλαβαν σε κάτω μια σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τις προηγούμενες μέρες. Την σύσκεψη αυτή ήταν παρόντες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Αναγνωστάκης, και υπήρχαν και ανώτεροι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι ήταν θετικοί, λέει, στο να παραμείνει ο αστυνομικός σταθμός της Πάρου ανοιχτός. Διότι η Νάουσα αποτελεί ένα από τους κορυφαίους προορισμούς των Κυκλάδων. Τώρα θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε κατά πόσο αυτό κατά πόσο ευσταθεί, κατά πόσο θα επαναλειτουργήσει ο σταθμός της Νάουσας. Εδώ είμαστε, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Τάσο, το καλοκαίρι για τι πληθυσμό μιλάμε, πόσο φτάνει η Νάουσα? Περίπου γύρω στις, να πούμε, το χειμώνα 3.500, το καλοκαίρι είναι 40-45.000. Νομίζω ότι 40-45.000 είναι μια πόλη ολόκληρη. Εννοείται. Δεν γίνεται να μην έχει αστυνομικό τμήμα. Εννοείται. Βασικά είναι αστυνομικό σταθμό, έτσι. Αστυνομικό τμήμα είναι στην Παρκιά. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αστυνομικού σταθμού, αλλά φυσικά δεν εννοείται μια πόλη 45.000 να μην έχει αστυνόμευση καθόλου. Έτσι, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη πόλη ουσιαστικά. Ακριβώς. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το είχαμε αναφέρει ότι πάρω στο 2016 ο Δήμος Πάρου ανακηρύσσεται, μάλλον το 2016 για το Δήμο Πάρου, έτος ανακύκλωσης. Ξεκίνησαν οι περιβαλλοντικές δράσεις στις σχολικές μονάδες. Είχαμε στην Νάουσα, στις Λεύκες, στον Κόστο, στην Αγκεριά, στη Μάρπισα αυτή την εβδομάδα και στα σχολεία της Παρκιάς. Είχαμε μια διαδραστική διδακτική θεατρική μεταφορά ενός οικολογικού παραμυθιού από γνωστούς ηθοποιούς, την κυρία Ελευθερία Φιντή και τον κύριο Παλαιολόγο Παπαδόπουλο. Έγινε παρουσίαση στα σχολεία, όπως προανέφερα, όλης της Πάρου, και υπάρχουν και επόμενες δράσεις που θα ακολουθήσουν, όπως έχουμε αναφέρει, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μια και, όπως είπαμε, η Πάρος το 2016, ο Δήμος Πάρου έχει ανακηρυχθεί ως, το 2016 μάλλον έχει ανακηρυχθεί ως έτος ανακύκλωσης. Μία τώρα πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκεριάς, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, μπορώ να μιλήσω ακόμα, να πω. Έχουμε μία πρωτοβουλία τώρα σημαντική του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκεριάς, όπως συνεργασία με τους γιατρούς του κόσμου και το χαμόγελο του παιδιού, συνδράμει σε μια εκστρατεία βοήθειας των ανθρώπων που έχουν ξεριζωθεί από τις χώρες τους και αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ευρύτερα όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πλέον δεν είναι μόνο των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, είναι όλης Ελλάδας το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και προσπαθούν μέσα από αυτή την προσπάθεια να συγκεντρώσουν διάφορα είδη. Αν τώρα κάποιος θέλει από τους συμπολίτες μας να βοηθήσει, μπορεί να μπει μέσα στο site μας, στο παριανός-τύπος.gr. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και τι ακριβώς ήδη χρειάζεται, για να μην στέλνει ο καθένας ό,τι να είναι. Υπάρχουν συγκεκριμένα είδη που χρειάζονται. Μια σημαντική προσπάθεια, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε πάνω σε αυτή την κίνηση. Να έρθουμε τώρα στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Μια απονεμένη ιστορία, όχι μόνο για την Πάρο, για όλες τις Κυκλάδες, αλλά και στην Πάρο η κατάσταση είναι τραγική εδώ και πολλά χρόνια. Υπήρχε λοιπόν ένα σύλλογος φίλων στήριξης του Κέντρου Υγείας, ο οποίος μάλλον προσπαθεί τώρα να κάνει μια επαναδραστηριοποίηση και κάνει μια συγκέντρωση την Κυριακή 20 Μαρτίου, καλεί στον Αρχίλογο 11 ώρα το πρωί να συζητήσουν το θέμα της ενεργοποίησης, όπως και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για να όλοι μαζί να προσπαθήσουμε, τέλος πάντων, να δούμε τι μπορεί να γίνει με αυτή την κατάσταση που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και τέλος, άφησα το να έρθουμε και στο κλίμα των ημερών, το καρναβάλι της Νάουσας, που μικροί και μεγάλοι ξεφάντωσαν, έγινε μια παρέλαση και πάρα πολύ κόσμο. Εγώ δεν θυμάμαι ξανά τόσο κόσμο στην Νάουσα, ίσως ήταν ο περισσότερος κόσμος που είχα δει τα τελευταία χρόνια. Προφανώς ο κόσμος το έχει ανάγκη πλέον αυτό, με τόσα προβλήματα που έχει. Μικροί και μεγάλοι λοιπόν ξεφάντωσαν στους δρόμους της Νάουσας, και βέβαια την παράσταση την έκλεψε ένας γνωστός δημοτικός σύμβουλος που είχε ντυθεί νύφη και με το γαμπρό ήρθαν πάνω σε ένα GCB στην πλατεία της Νάουσας. Είχαν ντύσει και το GCB σε ρυθμούς
με τις κορδέλες, τις γνωστές κορδέλες τέλος πάντων. Τέλος πάντων, διασκέδασε ο κόσμος και αυτά. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο. Να ευχηθούμε καλό τριήμερο και να θυμίσουμε ότι τη Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα, μάλλον το καρναβάλ της Αντιπάρου. Mm-hmm. Το οποίο εγώ δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κάποιο άλλο μέρος στη Κυκλάδα ή ξέρω στην Ελλάδα. Συνήθως το καρναβάλι τελειώνει τελευταία από κρυά την Κυριακή. Γίνεται, την Κυριακή, ναι. Αντίπαρο γίνεται την καθαρά Δευτέρα 4 ώρα το απόγευμα. Πρωτοτυπία Αντίπαρο. Είναι πρωτοτυπία Αντίπαρο. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν ξέρω αν έχουμε κάτι φαντάζομαι, άλλο. Φαντάζομαι, Τάσο, ότι θα έχει και πολλούς επισκέπτες από την Πάρο. Θα περάσουν απέναντι. Εννοείται, για, εννοείται. Ναι, εννοείται, ναι, ναι, περνάνε όλοι, πάρα πολλοί κόσμοι στο ferry boat απέναντι. 5 λεπτά είναι και πάνε όλοι στην Αντίπαρο. Οι Παριανοί θα κάνουν κούλουμα δηλαδή στην Αντίπαρο. Ναι, ναι, κάπως έτσι γίνεται. Είναι κούλουμα με καρναβάλι. Καρναβάλι. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να περάσει ένα γεμάτο τριήμερο. Επίσης. Και εδώ είμαστε την ερχόμενη Πέμπτη να μάθουμε περισσότερα νέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Πέμπτη, Τάσο. Να είστε καλά, καλό τρίμηνο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Τάσο Καραμπαγκά ήταν από τον παριανός-τύπος.gr. Σταμάτη. Τώρα έχουμε να πάμε. Έχουμε Νάξο. Νάξο. Έχουμε το φίλο μας τον Νικόδημο τον Λιανό. Είναι στη γραμμή ο Νικόδημος. Έχουμε κύριε Ρούσο τον Νικόδημο τον Λιανό στην γραμμή ή θα τον έχουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Λίγα δευτερόλεπτα μας δίνουν λοιπόν από το κοντρόλ. Σταμάτη, νομίζω εντάξει ότι λίγο πολύ. Όσο πιεσμένος είναι ο καθένας από εμάς, θα βρει αυτές τις ώρες ώστε να ξεφύγει λιγάκι. Όχι, εγώ θεωρώ αυτό που είπε ο Τάσος Καραμαγκάς πολύ σωστό, ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη τελικά. Να ξεδίνει λίγο και να ξεφεύγει την καθημερινότητα. Και η Άνδρο που έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, όπως μας είπε η ανταποκριτριά μας η κυρία Μαρία Μελεΐση. Και γενικά βέβαια τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων τα οποία θα γεμίσουν από κόσμο. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα κάνει τη σωστότερη επιλογή όπου και αν βρεθεί. Μάλιστα. Με την Άξο τι κάνουμε. Κάπου θα είναι μήπως ο Νικόδημος και... Ωραία. Εντάξει. Θα προσπαθήσουμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα του τελικού. Ναι, δεν έχουμε παίξει... Στο μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε την ενότητα, την αθλητική. Την αθλητική ενότητα, ναι, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε πει τίποτα για αθλητικά. Ήταν ο τελικός των λυκείων του νομού μας, ο οποίος έγινε πριν από λίγες ημέρες, εδώ στο κλειστό της Ερμούπολης, όπου νικήτρια βρέθηκε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Νάξου, η οποία επικράτησε του Γενικού Λυκείου Σύρου με 57-58. Έχουμε ρεπορτάζ. Ντέρμπι δηλαδή. Ήταν ντέρμπι, ναι. Κρίθηκε στο νήμα, θα λέγαμε. Ένα ρεπορτάζ το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σωτήρη τον Νικολακόπουλο, ο οποίος μας έδωσε το βίντεο. Μιλούν σε αυτό ο Γιάννης Μαγκιώρος, ο μαθητής, αθλητής του Γενικού Λυκείου Νάξου και ο προπονητής του Γενικού Λυκείου Νάξου, ο κύριος Μανώλης Κατσούλης. Νομίζω μπορούμε να δούμε το βίντεο και να επιστρέψουμε για την υπόλοιπη ροή της εκπομπής μας. Γιάννη Μαγκιώρη, τελικά μάλλον σου πάει αυτό το γήπεδο, έτσι. 2-2, 6 λίγους μήνες. Ναι, τώρα τελευταία από 2 νίκες μας στο γήπεδο. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα πάρα πολύ καλός αγώνας. Πήγε στον ένα φόντο όπως είδαμε. Δεν κάναμε πολλά φάουλ. Παίξαμε ένα σύστημα πάνω στο ψηλό που πιστεύω ότι έκανε το παιχνίδι. Το κρατήσαμε σε χαμηλό σκορ. Όλα τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά και αυτά που ήταν μέσα στο γήπεδο και αυτά που ήταν εκτός. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, στον προπονητή μου τον κύριο Κατσούλη και τον διευθυντή μας τον Δημήτρη Σκουλάτο. Πού θέλεις να αφιερώσεις αυτό το κύπελλο? Δεν θέλω να τα αφιερώσω κάπου συγκεκριμένα, θέλω να τα αφιερώσω στον κύριο Κατσούλη, γιατί υπήρχαν κάτι σκηνικά στο ξενοδοχείο και μας άφησε και παίξαμε και χαρήκαμε πάρα πολύ αυτή την νίκη. Καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία από εδώ και πέρα. Κύριε Κατσούλη, ποταρτές Κυκλάδων στο μπάσκετ για τα λύκεια για φέτος. Πού πιστεύετε ότι κρίθηκε ο σημερινός τελικός? Ξεκίνησαν πολύ καλά το παιχνίδι όπως το είχαμε σχεδιάσει. Στη δεύτερη περίοδο χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας γιατί είχαμε προηγηθεί με διαφορά και εκεί ήταν λίγο πιο ήρεμο το παιχνίδι. Αντέξαμε στην πίεση από το Γενικού Λυκείου της Σύρου που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και παίζοντας πολύ καλή άμυνα ξεκινήσαμε από εκεί για να χτίσουμε το παιχνίδι. Περιορίσαμε τον ένα από τους δύο παίχτες που ξέραμε ότι θα βάλουν πολλούς πόντους στον Πατάπη σε χαμηλό σκορ και εκεί που άνοιξε το παιχνίδι από τον Βασιλιάδη το κλείσαμε και μπορέσαμε έτσι να ελέγξουμε τον ρυθμό και να βάλουμε τα σούτ που έπρεπε στην τελευταία περίοδο. Εκεί βέβαια χρειάζεται και τύχη αλλά χρειάζεται και ικανότητα. Εκεί νομίζω ότι κρίθηκε το παιχνίδι. Αντέξαμε στην πίεση και ενώ βρεθήκαμε πίσω μπορέσαμε και επανήλθαμε και γυρίσαμε το παιχνίδι στο τέλος και νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια.
Σε κάποια στιγμή το παιχνίδι, στο τρίτο δεκάλεπτο, αν θυμάμαι καλά, στην αρχή πέρασε μπροστά η ομάδα του Σύρου με ένα καλάθι του Βασιλιάδη, αν θυμάμαι καλά. Μετά πήρε και μια διαφορά 4 πόντων. Ποιο ήταν το μυστικό που σας έδωσε την ανατροπή? Η καλή άμυνα, το καθαρό μυαλό και η ηρεμία. Πιστεύαμε ότι μπορούμε να το πάρουμε το παιχνίδι και παρότι βρεθήκαμε πίσω εκτός έδρας, αντέξαμε σε όλο αυτό το ρυθμό. Αυτό είπα και προηγουμένως, είναι να αντέξει το ρυθμό και να μπορέσει να βάλει τα σούτα εκεί που πρέπει και να γυρίσει ένα τέτοιο παιχνίδι εκεί που είχε φτάσει. Για την κυπεδούχο ομάδα να είναι σαν ομάδα Ερμούπολης πιο δουλεμένη, αλλά θέλαμε πάρα πολύ το παιχνίδι, φάνηκε στο γήπεδο και από τη στιγμή που αντέξαμε στην πίεση ήμουν σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να το πάρουμε. Και τώρα? Τώρα Αθήνα. Και βλέπουμε να δούμε πώς θα είναι η κλήρωση, να δούμε τι θα μας βγάλει απέναντι. Θα προσπαθήσουμε να το παλέψουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή αεροδρομία να έχουν τα παιδιά και εσείς. Πάνω απ' όλα καλή επιτυχία στα παιδιά, στη ζωή τους, στις σπουδές τους, στις επιτυχίες τους για να φτάσουν εκεί. Μετά τα αθλητικά και αν μπορέσουν κάποιοι από αυτούς να συνεχίσουν, θα είναι χαρά και για μας που προσπαθούμε να τους διδάξουμε το εφαγωνίζεστε και ό,τι καλύτερο για τη ζωή τους. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, 57-58, ντέρμπι ήταν το τελικό στα μάτι. Στον Πόντο. Στον Πόντο. Κρίθηκε το αποτέλεσμα. Και η ομάδα της Νάξου, λοιπόν, ήταν αυτή η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ των Λυκείων για την φετινή χρονιά. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, βέβαια, στους μαθητές παίκτες του κυρίου Μανώλη Κατσούλη στην επόμενη φάση στην Αθήνα. Λοιπόν, να πάμε στο ποδόσφαιρο. Προχωρήσουμε, ναι, στην αθλητική ενότητα, στο ποδόσφαιρο, βέβαια. Λοιπόν, είχαμε σημαντικά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα εδώ στις Κυκλάδες. Για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας των Κυκλάδων, αναφερόμαστε. Θύελλα Αθλητικός Όμιλος Σύρου ήταν το ένα παιχνίδι. Και Πανθυραϊκός Μύκονος. Να πούμε ότι ο ΑΟΣ Σύρου, αν και είχε 3 δοκάρια, έχασε. Από τη Θύελλα στη Σαντορίνη. Ένα ωραίο παιχνίδι με πάρα πολλές φάσεις. Αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο. Και επεισοδιακό κάπως. Και επεισοδιακό. Υπήρχαν και διακοπές στο παιχνίδι, αρκετές. Η Θύελλα ήταν αυτή η οποία πήρε το παιχνίδι, βέβαια. Ήταν η πρώτη βαθμή που πήρε η Θύελλα και πιθανότατα θα είναι και καταδικαστική για τον ΑΟΣ, γιατί ο ΑΟΣ έμεινε τώρα 7 βαθμούς πίσω από την κορυφή, που είναι Πανθυραϊκός, τον οποίο αντιμετωπίζει την επόμενη Τετάρτη, να πούμε, στη 1 το μεσημέρι. Άρα θα κρυθούν πολλά από το παιχνίδι αυτό στα μάτια. Ή νομίζεις ότι το πρωτάθλημα είναι 7 βαθμοί διαφορά. Θεωρείς ότι δεν καλύπτεται? Είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί η διαφορά. Αν ήταν διαφορά, ήταν έστω και 4. Πιστεύω ότι με μια νίκη ο ΑΟΣ θα ξανά μπαίνει γερά στο παιχνίδι. Να πούμε βέβαια ότι ο κυπελούχος Κυκλάδων Πανθυραϊκός αγωνίστηκε χθες στο Οικονομίδιο Στάδιο στην Ρόδο, όπου απέναντί του βρήκε τον Ιαλισσό. Ιαλισσός, ο οποίος αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είναι μια κατηγορία παραπάνω. Ναι. Είναι μια κατηγορία παραπάνω. Προηγήθηκε με γκολ του Βέρμπι στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά οι Ροδίτες ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν την νίκη με 3-1. Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του κυπέλου Εραστέχνων Ελλάδος. Λοιπόν, έχουμε το βίντεο και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το sportkiklades.gr που μας δίνει εικόνα σε εσάς τους τηλεθεατές και μπορείτε και παρακολουθείτε σημαντικά στιγμιότυπα από μεγάλους αγώνες εδώ του νομού μας. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο. Θύελλα Αθλητικός Όμιλος Σύρου. Που επιμένουν με τον Γιάννη. Γιάννη θα κάνει την παλιά στο Δαβίλα, σε κάθε περιοχή θα κάνει και το σουτ. Ένα πολύ ωραίο σουτ του Δαβίλα. Πολύ ωραίο σουτ, γυριστό σουτ με αρκετά φάλτσα. Όρισε ο πιστοφύλακας της Σαντορίνης και ο Μπρίτσα θα δώσει πολύ ωραία στον Ποτουρίδη. Εκείνος θα προλάβει, θα γυρίσει. Όχι, μπάλα είναι out. Χειροκροτούν οι φίλαθλοι τους παίκτες της Σαντορίνης, παίζουν καλό ποδοβιανό. Υπάρχει και ένας παίκτης της Σύρου ελεύθερος. Θα φύγει ο Μπρίτσα από τον τείχος για να τον καλύψει. Γίνεται η βαθιά μπαλιά. Προσπαθούν εκεί οι παίκτες της Σύρου. Μπρίτσα προσπαθεί να διώξει. Δεν απομακρύνει την μπάλα και είναι. Η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι. Εκπληκτική ενέργεια, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο παίκτης της Σύρου που έκανε. Ήταν πολύ γρήγορη η φάση. Ο Κάπτεν Μπαρ στα φυρά. Παγίδας μεταφορική από την Σύρου. Για να δούμε τώρα αυτή τη φάση. Χάνει μια μοναδική ευκαιρία ο Ραμπαβίλας. Καθώς διαβάζαμε τους χορηγούς μας, ο Ραμπαβίλας βρέθηκε απέναντι από τον Ανδρούτσο. Είναι η δεύτερη ευκαιρία που χάνει μέσα σε 2 λεπτά η ομάδα της Σύρου. Τουρίδη δεν περνάει μπάλα. Πάλι ο Μπρίτσα. Ο Μπρίτσα θα πήγαινε αντίπαλο. Θα προσπαθήσει να απελευθερώσει τον. Εκεί υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα συνεννόησης. Ερίκος θα μπει στην περιοχή. Καθυστερεί ο Ερίκος και δίνει την ευκαιρία στους αμυντικούς και κυρίως στον.
και σε ένα αμυντικό της ομάδας της Σύρου, εκτελείται το φόλο, ωραία, και είναι καλοκτημένο μες στην περιοχή. Θα διώξει με τα χέρια ο Συριανός. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Ο Τουρίδης θέλει να γυρίσει, θα διώξουν τελικά οι αμυντικοί της ομάδας της Σύρου. Μπρίτσα θα επαναφέρει με πολύ ωραίο τακουνάκι. Προσπαθεί να γυρίσει οι παίκτες της Θήλας με τον Μπρίτσα. Μπρίτσα, Λαμπαβίλας έξω από την περιοχή, θα γίνει το δυνατό σουτ. Ένα ωραίο σουτ από το Φίλον. Μια πολύ ωραία ενέργεια των ποδοσφαιριστών της Θήλας. Συνδυάστηκαν πολύ ωραία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Από την άλλη πλευρά τελικά Φίλον θα κλέψει την μπάλα ο Ερίκος, θα γυρίσει στον Γιάννη. Γιάννης, και είναι το 1-0. Είναι το 1-0, μια εκπληκτική προσπάθεια. Είπαμε ότι μύρισε τον γκολ από τον Ερίκο. Ο Ερίκος λοιπόν πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν χαρίστηκε, έκανε ένα δυνατό ευθύβολο σουτ και η Θήλα, κυρίες και κύριοι, στο 35ο λεπτό θα προηγηθεί 1-0 του αθλητικού ομίλου Σύρου. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Θα πρέπει να πούμε την μπάλα την πήρε ο Γιάννης, έκανε μια πολύ ωραία παλιά στον Ερίκο και εκείνος κεραυνοβόλησε τον Συριανό και έγραψε το 1-0 με ένα πολύ δυνατό σουτ που καρφώθηκε στη δεξιά πλευρά των δικτύων του Συριανού που δεν μπόρεσε βέβαια να αντιδράσει. 35ο λεπτό, ο Ερίκος ανοίγει το σκορ για την ομάδα της Θήλας, ενώ ανάβουν και τα μπεγγαλικά εδώ στο γήπεδο και βέβαια ενθουσιάζονται οι εκατοντάδες οπαδοί. Έχουν προθηθεί, όχι όλοι βέβαια, έχουν μείνει 2-3 παίκτες της Θήλας πίσω για κάθε ενδεχόμενο. Θα γίνει από τον Ερίκο κατευθείαν. Πολύ πόνηρα και έξυπνα ο Ερίκος είδε το Συριανό που είχε πάρει θέση από την άλλη πλευρά. Τώρα συνέχεια και πάλι Ερίκος έξω από την περιοχή. Θα κάνει και πάλι την παλιά. Ναι, κάνει την παλιά ο Ερίκος. Πολύ ωραία, 2-0. Όχι, 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 όχι. Ο Ποτουρίδης. Ο Ποτουρίδης σημάδεψε πολύ ωραία ο Ερίκος τον Ποτουρίδη. Πήδησε ψηλά ο Ποτουρίδης. Έκανε την κεφαλιά. Είχαμε την εντύπωση. Έχω την εντύπωση ότι βγαίνει από το παιχνίδι. Για να δούμε τώρα. Θα προσπαθήσει ο Ποτουρίδης και πάλι που τον βρήκαν οι συναθλητές του μέσα στην περιοχή να κάνει το σουτ. Το σουτ είναι όμως αστόχο. Θα κάνει επίθεση. Οι παίκτες της με τον Ερίκο, οι παίκτες της Σαντορίνης. Ερίκος. Ερίκος είναι πολύ γρήγορος. Θα προσπαθήσει να κάνει και θα κάνει την κάθε την παλιά και είναι το 2-0. Το 2-0, Ερίκος. Είναι το 2-0, κυρίες και κύριοι. Ο Ποτουρίδης με τον Ερίκο ξεσηκώνουν την εξέδρα εδώ. Ο Ερίκος πήρε πολύ ωραία την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, έκανε την κάθε την παλιά. Ο Ποτουρίδης βρέθηκε στην πορεία της μπάλας, πλάσαρε τον ανήμπορο να αντιδράσει Συριανό. Και έτσι λοιπόν στο δεύτερο μίχρονο η Θήλα ξεκινά με ένα δεύτερο γκολ. Στο 7ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ο Ποτουρίδης θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα σημειώσει το πρώτο του γκολ με τα χρώματα της Θήλας. Πνίγει και στην κυριολεξία. Αμπτούλ. Προσπαθεί ο Αμπτούλ και περνά, μπαίνει στην περιοχή. Και με αυτοθυσία, με αυτοθυσία θα πέσουν πάνω του οι παίκτες της. Σαντορίνης, νέα εκπληκτική απόκριση του Ανδρούτσου. Πιέζει Σύρος τώρα. Αμπτούλ μπήκε μέσα στην περιοχή. Έπεσε το κέντρο της άμυνας πάνω του. Του κλέψαν την μπάλα την τελευταία στιγμή, στη συνέχεια έγινε ένα σουτ. Έπεσε ο Ανδρούτσος, έδειξε σε κόρνερ, πιέζει Σύρος. Πιέζει, θέλει ένα γκολ βέβαια τώρα. Ο Αμπτούλ είναι καλά. Ένα κόρνερ λοιπόν για την ομάδα της Σύρου. Είπαμε ότι σήμερα βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Έχουμε καιρό να δούμε τόσο ωραίο παιχνίδι. Θα διώξει πολύ ωραία και πάλι ο Σπανός. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο. Τρέχει, δεν προλαβαίνει ο Δαβιλάς. Αλλαγή για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Να σας πω ότι στο γήπεδο βρίσκεται και η αποστολή της Μικόνου που θα αντιμετωπίσει αύριο τον Πανθηραϊκό. Βλέπουν την ευκαιρία για τους παίκτες της Μικόνου, ένα δυνατό σουτ. Ο Ανδρούτσος σαν έλουρος θα εκτιναχθεί. Ίσως να είναι μια από τις πιο ωραίες φάσεις. Δεν ξέρω πώς το αποτύπωσε η κάμερα. Δεν ξέρω πώς το αποτύπωσε η κάμερα, αλλά το παιχνίδι. Αντίθετα, ο ΑΟ Σύρου δεν έδειξε, κυρίες και κύριοι, και πολλά πράγματα.
μέσα στην περιοχή τώρα και είναι το 2-1. Το 2-1, να δούμε ποιος το σημείωσε. Είναι με το νούμερο 8. Με το νούμερο 8 ο Λούσας. Το νούμερο 9. Όχι, είναι με το νούμερο 9 ο Μουλίδης, που θα πάρει αυτή την κάθε την παλιά και θα σημειώσει 7 με 8 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού σε 2-1 και ξαναμπαίνει ο Αοσίρου στο παιχνίδι, τουλάχιστον για τον ένα βαθμό. Περίπου 8 λεπτά για να τελειώσει η κανονική διάρκεια. Και βέβαια στα τελευταία 8 λεπτά, όπως ακούσαμε, δεν άλλαξε τίποτα. Το σκορ έμεινε 2-1. Ο αθλητικός ομίλος Σύρου, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό της οπαλίας, αν και τον αδείξε, θα λέγαμε, το παιχνίδι. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, δοκάρια. Πιο εύστοχη ομάδα της Θίελας. Είχε πολύ καλό τερματοφύλακα της Θίελας, βέβαια. Ναι, έβγαλε, πολλές φάσεις. Ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Ναι. Και να επιστρέψουμε με επίσης αθλητική επικαιρότητα, σύν τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Σε 10 λεπτά πάλι εδώ.